Τώρα απόψε κάνουμε την εξής διευκρίνηση ρόλων. Ο κύριος Διαμαντάρας συνήθως μας πηγαίνει στην αρχαία εποχή, εσείς μας φαίνεται λίγο πιο κοντά στη σύγχρονη. Νομίζω ότι ο ρόλος αυτός έτσι επάρτει αυτόματα λόγω της ροής της συζήτησης. Αυτοί οι οποίοι στις μέρες μας λένε ότι κάνουν ύπνωση και βοηθούν το άτομο να ξαναζήσει προηγούμενες ζωές του. Αναδρομές. Δεν είναι τσαρλατάνοι. Όσοι γνωρίζουν πώς να το κάνουν φυσικά, έτσι. Ενδεχομένως, αλλά είναι κατά περίπτωση. Δεν μπορούμε να βάλουμε γενικό κανόνα. Αν δεχθούμε ότι η ψυχή λοιπόν επανέρχεται μέσα σε νέα σώματα, άρα θα μπορούσε με κάποια διαδικασία το άτομο, είτε με κατάσταση ύπνωσης, είτε δεν ξέρω πώς, να έχει πρόσβαση στην παλιά της μνήμη λόγω προηγούμενων ζώων. Στο προηγούμενο σώμα που είναι, στο προηγούμενο σώμα που είναι, η ψυχή είναι μία αιώνια και αναλύωτη. Ναι. Αλλά μας λέει τις διαδικασίες της των ενσαρκώσεων. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή ένας άνθρωπος. Τον προηγούμενο ενσαρκώσεων. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι, ότι μας μιλήσατε καταρχήν για την θεωρία. Δεν είναι θεωρία η μετενσάρκωση. Η μετενσάρκωση είναι πίστης, επομένως είναι δοξασία. Δεν είναι θεωρία. Ναι. Πρέπει να γίνει, λέτε, αυτή η διευκρίνηση. Ναι, είναι πίστες. Είναι πίστες. Ή πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις. Και πάνω εκεί στηρίζονται οι θρησκείες όλες και οδηγούν τα πλήθη, κατατοδοκούν όπου θέλουν. Άρα, εγώ επανέρχομαι πάλι στο θέμα που ρώτησα εσάς. Ναι. Ότι κατά την άποψή σας, λοιπόν, δεν είναι τσαρλατάνοι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν κάτι τέτοιο και έχει τη δυνατότητα το άτομο με κάποια διαδικασία να έχει πρόσβαση σε προηγούμενη μνήμη. Κοιτάξτε, αυτό ήταν και αντικείμενο κάποιων εκ των αρχαίων μυστηρίων. Ναι. Ναι, το αν επιτυγχάνετο ή όχι ήταν θέμα των μισθών οι οποίοι εξερχόμενοι των μυστηρίων έλεγαν. Α, από τόσο παλιά δηλαδή. Ναι, έλεγαν ότι πιο παλιά. Ακόμη πιο τόσο παλιά. Λοιπόν, στη σημερινή τώρα κατάσταση ναι. Εμφανίζονται, έχω παρακολουθήσει ένα πείραμα που έλεγε κάποιος κύριος εκεί πέρα ότι γεννήθηκε στην αρχαία Σπάρτη και μας έλεγε κάτι πράγματα τα οποία θα γινόντουσαν μόνο στο έργο Κόναν ο Βάρβαρος. Άρα μάλλον αυτός ο κύριος δεν είναι το αυθεντικό σε αυτά τα οποία έλεγε. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι είναι κατά περίπτωση σήμερα. Δεν δηλαδή, μπορούμε να το γενικεύσουμε. Ναι. Αν έρθω εγώ και κάνω. Επιτρέψατε μου, δάσκαλε. Ναι. Αν έρθω εγώ και κάνω ότι έχω την διαδικασία, έχω την τεχνογνωσία να σας κάνω αυτές τις αναδρομές. Το χάρισμα. Το χάρισμα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι χάρισμα. Δεν είναι τεχνική. Ναι. Άμα ήταν διαφορετικά θα έγραφα και εγώ, δεν θα έλεγα καν αυτό, σολομονική είναι που λένε. Διάβασε πέντε έτσι και πέντε. Ναι, αλλά χάρισμα σημαίνει κάτι το έμφυτο. Δηλαδή τι, έχεις έμφυτο την ικανότητα να χαριστεί. Έμφυτη βεβαίως την ικανότητα την οποία μπορείς ναι. μετά να την καλλιεργήσεις. Να οδηγείς λοιπόν άλλα άτομα σε προηγούμενες ζωές που ήρθαν να σου πούν τι ζήσαν. Να μπορείς να συντονίζεσαι μαζί τους, ναι. να τα φέρεις σε κατάσταση υπνώσεως, ναι. να σου εμπιστεύεται, δίπως κοιμάται ο άλλος, ναι, να σου εμπιστεύεται και να πηγαίνεις πίσω. Δεν κοιμάται ακριβώς. Δεν κοιμάται ακριβώς. Δεν είναι ξύπνιος. Δεν θυμάται τίποτα. Είναι σε ύπνος. Είναι σε ύπνος. Κοιμάται. Τι είναι ο ύπνος. Ύπνος ίσον μισός θάνατος. Ναι, ακριβώς. Φιλοσοφικά. Όχι φιλοσοφικά, πραγματικά. Φιλοσοφικά, όχι, δεν κοιμάται ακριβώς κατά τη διάρκεια της ύπνωσης. Βρίσκεται σε ύπνωση. Mm. Και η ύπνωση έχει το πρώτο συνθετικό ύπνος. Mm. Και έχει το δικαίωμα να, και την δυνατότητα, το χάρισμα, όταν το κάνει επαγκαθό, αυτό είναι πολύ έντονο, όταν το κάνει επικακό, και ο υπνοτιζόμενος και ο υπνοτίζων γυρίζει πίσω και έχουν τρομερές τιμωρίες. Άρα θα μπορούσαμε να ερωτηθούμε. Θα μπορούσαμε λοιπόν αυτά να... που αποκαλύπτει και να τώρα φάνηκε η άλλη διάσταση του διδασκάλου και να μην δυσανασχεδεί όταν τον λέω δάσκαλο. Δηλαδή ποια διάσταση. Η διάσταση του μίσου αυτή τη στιγμή. Ότι. Τι μας προσέθεσε. Τι μας προσέθεσε δηλαδή. Ακριβώς ότι υπάρχει νους κρίνων. Α. Τον πράττοντα και τον υφιστάμενον την αναδρομή ναι. και με το σκοπό και κρίνει ακριβώς το ήθος της αναδρομής και των σκοπών. Την ποιότητα. Ακριβώς. Κατηγόρησαν την ήθους διδάσκαλε ναι. πλέον. Την μεγάλη υπατία την κατηγόρησαν τότε οι χριστιανοί ότι ήταν μάγισσα. Ναι, μάγισσα. Ναι. Μάγισσα. Μια τέτοια πληθυσμένη φύση. Μπορούσε να κάνει κάποιες συνοράσεις. Και είμαστε ακριβώς στην εποχή που εφωνεύθη μέσους των νησιών. Ακριβώς. Ναι.
Ναι. Μεγάλη εβδομάδα. Κανείς λοιπόν θα μπορούσε να αναρωτηθεί το εξής. Πώς θα μπορεί ο απλός άνθρωπος να φανταστεί την γέννηση της ψυχής, τη στιγμή που γεννάται μία ψυχή. Δεν γεννάται ψυχή. Τη στιγμή που εμφανίζεται, πώς θα το πει. Α, μπράβο. Σαν να λέμε... Για την αρχική δημιουργία. Ναι, αρχική δημιουργία. Σαν να λέμε πώς γεννήθηκε ο Θεός. Επειδή, κύριε Διαμαντάρα, μισό λεπτό, για να μην γίνει παρανοήσεις. Η ψυχή είναι μια φορά γεννιέται. Δύο σπινθύρι. Ωραία. Το οποίο εισέρχεται μέσα μας και μας δίνει την ενεργητική. Πώς να φανταστείτε τον σφινθήρα αυτό, δεν μπορεί ο απλός άνθρωπος να το καταλάβει. Δεν χωράει δηλαδή στον εγκέφαλό του μέσα ακριβώς να το καταλάβει. Εάν δεν μπορέσει να ακολουθήσει φιλοσοφικά όλα αυτά που λέει. Άρα μόνο δια της φιλοσοφικής ζωής. Ή θα δεχθεί αυτά που λέει η θρησκεία και επειδή το είπε ο Τάδε ή ο Δίνα, θα πρέπει να το πιστεύει και να μην το αμφισβητεί. Να προσθέσω κάτι. Και η θρησκεία ακόμα. Και έγκριτοι πατέρες, όπως είναι ο Μέγας Βασίλειος και ο αδελφός του, ο Γρηγόριος ο Νήσης, δέχονται την νεοπλατωνική άποψη περί ψυχής. Φίλτατε μου, και οι τρεις οι πατέρες της Εκκλησίας σπούδασαν εδώ, ακριβώς. Στην Ακαδημία. Και ο Χρυσόστομος όμως δεν ήταν εδώ, είναι μαθητής του Θεοδωρίου του Κύρου. Σπούδασαν... Είχαν συμμαθητή τον Ιουλιανό Γρηγόριος, και Βασίλειος. Τώρα θα πούμε σε άλλα κανάλια. Όχι, πηγαίνουμε αλλού. Όχι, πηγαίνουμε αλλού. Παρακαλώ. Ναι. Θέλω να διευκρινίσουμε πώς μπορεί ο κόσμος να φανταστεί, ο απλός κόσμος. Ότι εκτός από το σώμα τους υπάρχει μία ενέργεια, την οποία αποκαλούμε ψυχή, είναι ξεχωριστή από την εγκεφαλική νοητική λειτουργία, η οποία είναι υλική λειτουργία και γίνεται πνευματική. Και ότι η ψυχή είναι μία ενέργεια διαχειόμενη σε όλο το σώμα. Η οποία όμως λέτε ότι άπαξ δημιουργείται. Δημιουργήθηκε, όχι, βελτιώνεται. Εάν είναι αδύναμη η ψυχή και μπει σε ένα σώμα, το άγει και το φέρει κατά το δοκούν. Και γίνεται ντύλιγκερ, γίνεται δολοφόνο. Να το πω λιγάκι έτσι χονδροειδώς λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος. Να φανταστούμε ότι κάποιος δημιουργός, Θεός, όπως θέλουμε τον ονομάζουμε, έπλασε καταρχάς. Προαμνημονεύτων χρόνων ένα ζυμάρι. Και από εκεί, από το ζυμάρι αυτό, παίρνουμε κομματάκι-κομματάκι και είναι η ψυχή που δημιουργείται στον κάθε άνθρωπο. Και αυτό το κομματάκι, το ζυμάρι του καθενός, είναι που φεύγει και ξαναέρχεται και ξαναέρχεται και ξαναέρχεται. Αλλά δεν υπάρχει πλέον άλλο ζυμάρι, πάντα στο ίδιο ζυμάρι επανέρχεται. Δεν το έπλασε ο Θεός. Είναι απορροή της Θείας Ουσίας. Δεν είναι πλάσμα. Δεν είναι πλάσμα, λοιπόν. Είναι δημιούργημα. Δεν είναι. Αυτό επιτρέπεται, αυτό μόνο για φοβάδες το διατείνονται, ναι. Ότι είναι δημιούργημα η ψυχή. Ούτε η χριστιανική θρησκεία το δέχεται. Όχι, προσπαθώ να βρω έναν κάθε τρόπο να το αντιπολίσω. Λέει η φιλοσοφία, η αρχαία φιλοσοφία λέει, γιατί εκεί πάνω βαδίζουν όλοι, ό,τι πείτε πάνω εκεί, ότι το κάθε δημιούργημα είναι ατελέστερο του δημιουργού. Οτιδήποτε έπεται από το αρχικό είναι ατελέστερο. Η ψυχή έχει θεία υφή, αλλά είναι ατελέστερη, αν το πάρουμε έτσι, από τον Θεό. Γι' αυτό είπα λοιπόν δημιουργός και ζυμάρι. Δεν μπορώ πιο χονδροειδώς να το περιγράψω. Όχι, δεν το έπλασε όμως. Δεν το έπλασε. Ήτανε μία, πώς το λέω. Η πλατωνική δηλαδή άποψη που υποστηρίζω εγώ. Αυτή. Για να πούμε για τους Προτεστάντες, για φοβάτες, ξέρω εγώ, τους ακραίους δηλαδή Προτεστάντες, τα γελάμε εδώ πέρα. Αυτά τα πήραν τις δοξασίες, τις φιλοσοφικές και τις έκανε θρησκευτικές δοξασίες. Ούτε οι Εβραίοι το υποστηρίζουν αυτό. Ότι οι ακραίοι, αυτά που λένε περί δημιουργίας της ψυχής, είναι ακραίος Προτεσταντισμός. Άρα δεν δημιουργήθηκε λοιπόν η ψυχή. Ένα το δεδομένο που λέτε. Η δεδομένη στιγμή της δημιουργίας του σύμπαντος, ένα μέρος ενεργίας αυτής είναι που έγινε, εξελίχθηκε στην ψυχή την οποία λέμε την ενέργεια εμείς. Ναι. Είναι αυτό που λέει το φου, το α, ουμ, λένε οι Ανατολικοί, από Ανατολή. Mm. Με την πρώτη αναπνοή που κάνει το α, ουμ, ναι. Που παίρνει, ναι. Ισχωρεί η ψυχή για Χριστό. Επαναλαμβάνω ότι πολλές από τις ψυχές έχουν ανάγκη τελειοποιήσεων, διότι δεν έπραξαν σωστά στη ζωή και οδήγησαν και το σώμα. Εδώ έρχεται ο Ιπποκράτης και λέει, και όταν συμβεί ευνίδιος θάνατος, τι γίνεται εκεί. Σωστό. Τι γίνεται εκεί. Και μας λέει, όταν δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο. Η ψυχή αυτή που έγινε ο βίαιος θάνατος ήταν βεβαρημένη. Α, είναι προκαθορισμένο λοιπόν το τι θα κάνει. Ήταν βεβαρημένη η ψυχή. Mm. Διότι μία ψυχή που
πήγε ομαλά σε μία ζωή σε έναν ενάνετο άνθρωπο, δεν παθαίνει ατύχημα. Θα μπορούσε όμως, κύριε Καρακανίο, να διανοηθεί κάποιος να ρωτήσει το εξής. Αφού είναι τόσο τέλεια πλασμένα όλα, το πλασμένα εντός εισαγωγικών, γιατί και η ψυχή, αυτή η ουσία, να μην είναι εξ αρχής για τον κάθε άνθρωπο από τότε που του δίδεται, τελειοποιημένη και να χρειάζεται να περάσει αυτό το σχολείο για να πάρει αυτά τα μαθήματα. Τώρα με τσιγκλάτε να πάω να διατυπώσω κάποια γνωστική θεωρία. Δεν θα μπορούσε κάποιος να το πει αυτό. Γιατί να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, να μαθήματα, να ξανά μαθήματα, τιμωρία από εδώ που γίνει. Ενώ θα μπορούσε να είναι τέλεια, όλα και να τελειώνουν. Έχετε την δυνατότητα και το λέτε φιλοσοφικά. Φιλοσοφικά. Η θρησκεία σου λέει δεν υπάρχει άλλο. Δεν το παίρνουμε θρησκεολογικά. Για να δούμε τι έχετε να πείτε από αυτό. Είπατε ότι σας τσιγκλάω. Γιατί σας τσιγκλάω? Διότι τώρα πάμε εις γνωστικισμόν. Το οποίο σημαίνει ότι... Ότι ο δημιουργός δεν είναι τόσο τέλειος και τα δημιούργηματα βγήκαν κάπως ελαττωματικά και χρήζουν όλων αυτών των διαδικασιών. Είναι ολόκληρη θεωρία. Είναι δοξασία η οποία ξεκίνησε και από την ελληνική σκέψη, από τον Πυθαγόρα ξεκίνησε. Ο πατήρ του γνωστικισμού ήταν ο Πυθαγόρας. Δεν είναι μόνο οι διαμοούμενοι εκεί της εποχής του, της ελληνιστικής εποχής, επηρεασμένοι και από, την, από τις εβραϊκές δοξασίες, αλλά είναι πολύ παλαιότερα. Λοιπόν, πιστεύουν ότι επομένως για να επανέλθει η ψυχή χρειάζεται πάλι η επέμβαση ενός θείου λόγου, ο οποίος θα καθοδηγήσει τις ψυχές γενικώς, δια της διαδικασίας των μετενσαρκώσεων της κάθε μιας ψυχής, αλλεπαλλήλων μετενσαρκώσεων, στην τελειοποίηση. Επειδή πριν μου είπατε ότι πρέπει να διορθώσω τον όρο θεωρία, να μην λέω θεωρία, αλλά να λέμε δοξασία ή δόγμα, δεν ξέρω πώς το είπατε έτσι. Γνώμες. Γνώμες, λοιπόν. Πίστης. Γνώμες, δοξασίες, πίστης περί συνεχών επαναγεννήσεων. Λέω λοιπόν εγώ το εξής. Ενσαρκώσεων ή μετενσαρκώσεων. Όχι επαναγεννήσεων. Όχι επαναγεννήσεων. Ωραία. Γιατί να μην δεχθούμε ότι αφού υπάρχει κάτι το τέλειο, βιώνουμε όλοι ουσιαστικά σε ένα τέλειο σύμπαν. Δέχεστε ότι είναι τέλειο το σύμπαν από πλευρά κατασκευή? Όχι. 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 Αυτή τη στιγμή χιλιάδες γαλαξίες με δισεκατομμύρια αστέρια εξαφανίζονται πολιτισμοί. Άρα μας λέτε δηλαδή ότι αφού το ίδιο το σύμπαν έχει ατέλειες, άρα και η ψυχή έχει και αυτή τις δικές της ατέλειες. Ναι. Εκεί. Το τέλειο, δηλαδή... το τέλειο και το σοφόν είναι ένα. Α. Ένα. Από το οποίο εκπορεύθησαν. Αλλά η εκπόρευση αυτή φέρνει και την πτώση. Δεν είχε λιγάκι... πώς να το πω, να το πω εγωιστικό, μου επιτραπεί ας πούμε ο χαρακτηρισμός, γιατί αυτό το ένα το τέλειο να θέλει να είναι αφεαυτού τέλειο, αλλά όλα του τα δημιουργήματα που εκπορεύονται εξ αυτού να είναι ατελή? Διότι το δεχόμεθα έτσι, αν δεν το δεχόμεθα... Εμείς θέλουμε να το δεχόμεθα. Βέβαια, εμείς. Μάλιστα. Εμείς το δεχόμεθα έτσι γιατί μας πάει καλά στη σκέψη και μας συμφέρει από τα αρχαία χρόνια. Εάν δεχτούμε ότι δεν είναι έτσι, τότε θα φτάσουμε στην υλιστική θεωρία και θα πούμε δεν υπάρχει τίποτα και γεια πυρί πηχθήτω. Τι θα πείτε? Κοιτάξτε, υπάρχει κάποια θεωρία, κάποιος κλάδος του γνωστικισμού που λέει ότι ο δημιουργός του κόσμου, μάλιστα τον χαρακτηρίζει με βαρύτατο χαρακτηρισμό, του αποδίδει το όνομα Σάκλας. Το οποίο σημαίνει? Είναι αυτός ο οποίος έκανε σφάλμα κατά την δημιουργία και τότε χρειάστηκε να επέμβει αυτός εκ του οποίου εξεπορεύθη ο δημιουργός για να επανεντάξει την δημιουργία εις την προτέραν αγαθότητα. Περί Σάκλα λοιπόν ο λόγος. Αυτό όμως ανατρέπει την όλη φιλοσοφική σκέψη, γι' αυτό δεν είναι. Διότι δεν το αποδεχόμαστε. Δέχονται όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι του κόσμου, όλοι οι μεγάλοι ερευνητές, ότι ο Θεός είναι αγέννητος, ανώλεθρος, αθάνατος, άπειρος, αίδιος. Έτσι. Αίδιος έτσι. Πάντοτε ο ίδιος. Έτσι. Εάν δεχθώ ότι η πρώτη αρχή αυτή έκανε αυτή την σάχλα, η σάχλαμάρα κατεμένα που λένε, τότε τα ανατρέπω. Αυτή η ρίζα είναι. Αυτή είναι. Λοιπόν, η σάχλαμάρα είναι αυτή η σάχλα. Δηλαδή, να τολμήσω τώρα ένα ερώτημα το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο και άκρος λεπτό.
Στην διαλεκτική δεν υπάρχουν επικίνδυνα. Όλα συζητούνται. Βεβαίως, αλλά επειδή το κοινό που μας βλέπει αυτή τη στιγμή είναι ανομοιογενές, κάθε ένας έχει τη δική του προσωπική άποψη, τοποθέτηση και θεώρηση. Δεν θέλουμε κανέναν να θίξουμε, δεν απορρίπτουμε καμία θεωρία. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την αλήθεια απόψε. Ερωτώ λοιπόν, όταν.